Πάμε να συναντήσουμε τον επιμηναγό εν αποστατεία, τον κύριο Στέφανο Καραβίδα. Κύριε Καραβίδα, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε, σας παρακαλώ, θέλω να σχολιάσω, γιατί σήμερα που έγινε μία αναφορά, μία διαρροή μάλλον από το Ισραήλ, από τον Νετανιάχου, ότι δεν θα χτυπήσουμε πετρελαιοπηγές, δεν θα χτυπήσουμε πυρηνικά, έπεσε η τιμή του πετρελαίου. Αυτό βέβαια συνδέεται και με μία άτυπη συμφωνία με τον Biden, όπου γι' αυτό του έδωσε, του έστειλε και το αντιπυραυλικό, το σύγχρονο αντιπυραυλικό σύστημα στο Ισραήλ και μαζί με 100 στρατιώτες. Πέραν της πολιτικής σκοπιμότητας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εξαπάτηση είναι μία από τις βασικές αρχές της προετοιμασίας μιας πολεμικής επιχείρησης. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αναφορικά με το αντιεροπορικό το οποίο αναφέρατε, πρόκειται για το ΤΑΔ, το οποίο, όπως είπατε, μια πυροβολαρχία αποτελείται από 6 εκτοξευτές με 8 βλήματα το καθένα, περίπου 50 βλήματα. Είναι περιορισμένος αριθμός τους και στις ΗΠΑ. Το σημαντικότερο σύστημα, υποσύστημα της πυροβολαρχίας είναι το ραντάρ, το οποίο δίνει μια εξαιρετική ευκρίνεια αναφορικά με την πρόσκληση, χνηλάτιση και πρόσθεση στόχων και εξυπηρετείται από 100 άτομα. Λοιπόν, υπήρξαν αντιδράσεις στις ΗΠΑ, δεδομένου ότι σε σχέση και με την μεγάλη εικόνα αναφορικά με την απειλή που υπάρχει από τη Ρωσία παραδείγματι και τις αναφορές για πυρηνικά χτυπήματα, αποδυναμώνεται και η αεράμυνα, η αντιβαλιστική άμυνα καλύτερα, των ΗΠΑ. Ναι. Άρα αυτή η κίνηση από μόνη της σε τακτικό, πέρα το πολιτικό, σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, έχει μεγάλη σημασία και σίγουρα προετοιμάζει την κατάσταση για αυτό το οποίο αναμένουμε, ένα χτύπημα του Ισραήλ. Θα ήθελα εδώ πέρα, πρωτού προχωρήσει στην επόμενη ερώτηση, να αναφέρω κάτι το οποίο δεν αναφέρεται. Οι Ισραηλοί αυτή τη στιγμή, πέρα από τις αναγκαιότητες της προετοιμασίας, της σχεδίασης και της στοχοποίησης των ιρανικών στόχων, αυτό το οποίο κάνουν είναι παίζουν με το λεγόμενο battle rhythm. Τι είναι το battle rhythm? Είναι η ικανότητα του ανθρωπίνου οργανισμού να ανταποκρίνεται σε συνθήκες παρατεταμένης κόπωσης που έχει να κάνει με τους κυρκάδιους ρυθμούς και γενικά με την ξεκούραση και τη φυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος. Αυτό γιατί αντιλαμβάνεστε όταν μια στρατιωτική δύναμη, όπως είναι αυτή του Ιράν, βρίσκεται για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε μια όχι απλά αυξημένη, αλλά σε μια απόλυτη επιφυλακή, αυτό έχει ως απότοκο σταδιακά σε κάποιο σημείο να κουραστεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε την επίθεση στην Ισραηλινή ούτε καν σε νυχτερινές ώρες. Θα μπορούσαμε σε μια χρονική στιγμή η οποία δεν την περιμένουμε, όπως είναι για παράδειγμα η Ραστόνη αντίστοιχη της Κυριακής δικιάς μας, μπορεί να υπάρξει μετά την προσευχή της Παρασκευής μεσημεριανή ή αντίστοιχα το Σάββατο που θα περιμένουμε ότι θα είναι σε αδράνεια η Ισραηλινή. Άρα λοιπόν η εξαπάτηση στη μεγάλη εικόνα πάντοτε είναι παράγοντας της σχεδίασης και της πρακτικής πολεμικής. Μάλιστα. Τώρα, ως προς τον στόχο του Ισραήλ, τη απάντηση του Ισραήλ, εκτιμάτε κι εσείς ότι θα είναι σε στρατιωτικό στόχο? Προτού πετύχει πολιτικό σκοπό που μπορεί να σχετίζεται με πυρηνικές εγκαταστάσεις, πρέπει να αποτελειώσει αυτό το οποίο ονομάζουμε αποτροπή. Το Ιράν αυτή τη στιγμή δεν έχει την ικανότητα σε επίπεδο αεροπορικό, δεν έχει την αεροπορία να αντιδράσει και να αντιτάξει κάποια στεναρή αντίσταση, ούτε καν αξιοπρεπή αντίσταση στο Ισραήλ, όπως επίσης και η αντιεροπορική του άμυνα θα κοριστεί πάρα πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από την αντίστοιχη του Ισραήλ. Ακόμα και αν αυτό το οποίο φημολογείται, ότι στις στοιχείες Ισραηλινών, συγγνώμη, ρωσικών S-300 έχουν έρθει με Ρώσους χειριστές στην επικράτεια του Ιράν. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση η αεράμυνα του Ιράν δεν είναι ικανή να αντιμετωπίσει τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα. Τι λειτουργούσε λοιπόν μέχρι τώρα? Λειτουργούσε η αποτροπή μέσω της βαλιστικής απειλής του Ιράν. Εδώ λοιπόν είναι αυτό το οποίο θέλει να εξαλείψει από τον τακτικό και επιχειρησιακό χάρτη του Ισραήλ προτού να προχωρήσει περαιτέρω. Δηλαδή την όποια σχετική αποτροπή πλέον έχει απομείνει μέσω του βαλιστικού προγράμματος. Είναι μόνο μέσω των βαλιστικών που το Ιράν μπορεί να επιτύχει κάποιο πολιτικό αντάλλαγμα ή κάποια αποτροπή, όπως ανέφερα πριν, στο πεδίο. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα είναι ο πρώτος στόχος, γιατί αυτό θα δημιουργήσει τις συνθήκες ούτως ώστε να επιτεθεί απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία του Ισραήλ, εφόσον επιχειρήσει να συνεχίσει με πλήγματα τα οποία θα σχετίζονται με τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Μάλιστα, τον αστερίσκο πάντοτε για τις πετρελοπηγές και τις ενεργειακές εγκαταστάσεις, γιατί αυτό, όπως αναφέρατε και εσείς, σχετίζεται με την προεκλογική περίοδο και υπάρχουν αστερίσκια. Τώρα, πείτε μου κάτι ακόμα, σας παρακαλώ, επειδή είναι άμεσα της ειδικότητάς σας. Ωστόσο, παρά την πολύ καλή αεράμυνα που έχει το Ισραήλ, δύο φορές είχε θέμα, με τελευταία προχτές με αυτό το ντρόουν που έριξε η Χεζμπολάχ.
όπου δεν το καταλάβανε, δεν το είδαν ή το είδαν αργά τέλος πάντων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ισραήλ είναι ότι επαναπαύθηκε στις δάφνες του και στις τεχνολογικές του ικανότητες. Μπορεί να είδαμε ότι βαλιστικά βλήματα διαπέρασαν την άμυνά του, ωστόσο εδώ πρέπει να βάλουμε πάλι έναν αστερίσκο. Τα βαλιστικά όπλα δεν είναι όπλα ακριβίας. Υπάρχει μεγάλη ασάφεια σε ό,τι αφορά την τελική πρόσθεση στους στόχους. Σε ό,τι αφορά τα ιρανικά, από την ανάλυση των πληγμάτων βλέπουμε ότι το κατεφημισμό κυκλικό σφάλμα των 50 μέτρων, δηλαδή το 50% των βλημάτων που θα εκτοξεύονται θα πέσουν μέσα στην απόσταση των 50 μέτρων, δεν ήταν 40 φορές μεγαλύτερο και κάποιες εκτιμήσεις το ανεβάζουν γύρω στο χιλιόμετρο. Άρα λοιπόν αυτά τα όπλα είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε στρατιωτική ορολογία counter value και όχι counter force. Δηλαδή δεν είναι προσανατολισμένα για στρατιωτικές εγκαταστάσεις, διότι υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια πρωτότητας πρέπει να επιτευχθούν και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, αλλά είναι τι. Είναι όπλα τα οποία στοχεύουν κυρίως στο ηθικό των πολιτών και μέσω αυτής της πίεσης από το φόβο των πολιτών μπορούν να επηρεαστούν κυβερνήσεις. Αυτό σαν μια γενική τοποθέτηση για τα βαλιστικά όπλα. Η αεράμυνα του Ισραήλ είναι πολυεπίπεδη, είναι κυρίως σε τρία επίπεδα. Αφορά στο κοντινό επίπεδο το περιώνυμο Iron Dome, μετά έχουμε το David Sling και το σύστημα Arrow, με τη συνέργεια του οποίου έρχεται να κουμπώσει το TAG, το αμερικανικό, το οποίο αναφέρατε. Δεν υπάρχει 100% επιτυχημένη αεράμυνα, πάντοτε υπάρχει κορεσμός και πάντοτε θα υπάρχουν μικρές οπές από όπου μπορεί να περάσει κάτι. Σε ό,τι αφορά το μη επανδρομένο της Χεζμπολάχ, το οποίο αναφέρατε, στο πλαίσιο της παραπλάνησης που αναφέραμε, έγινε εξαπόλυση μαζί με άλλα όπλα και ρουκέτες και αυτό κατάφερε να δημιουργήσει ένα μικρό παράθυρο τροτότητας, το οποίο ήταν ικανό να δημιουργήσει τόσο μεγάλο ζήτημα σχετικά με την αμφιλεγόμενη στοχοποίηση και εξουδετερώση του αρχηγού του Ισραηλινού στρατού, το οποίο σε επίπεδο ψυχολογικό αλλά και πολιτικό έχει ένα μεγάλο ειδικό βάρος, ναι. Έχει μεγάλη αξία για τα όσα γίνονται στην περιοχή. Και να πούμε, μου το έλεγε ο κύριος Μπαλτζόης εχθές, δεν το ήξερα, ότι αυτό το συγκεκριμένο drone δεν είναι ούτε κάτι πολύ ακριβό, ούτε κάτι πολύ σύγχρονο, ούτε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Όχι, και αυτό έρχεται λοιπόν στη μεγάλη εικόνα που πρέπει να συνθέσουμε, γιατί ό,τι βλέπουμε στην περιοχή πρέπει εμείς να προσπαθήσουμε να το αναγάγουμε σε ό,τι αφορά την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Άρα, παρά την προσήλωσή μας σε ακριβά όπλα τα οποία δημιουργούν δημοσιονομικά προβλήματα, υπάρχουν έξυπνες λύσεις, υπάρχει γεωγραφία η οποία μπορεί να δημιουργήσει στο Αιγαίο ένα πλέγμα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής σχεδόν αδιαπέραστο για τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Θα βάλω ένα μικρό παράδειγμα. Ναι. Για το τουρκικό πολεμικό ναυτικό που έχει ένα μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Μπορούμε να πούμε ότι, όπως ανέφερε πριν 100 χρόνια ο μεγάλος θεωρητικός αεροπορικής ισχύος ο Μπίλι Μίτσελ, ίσως δεν χρειαζόμαστε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, αλλά μπορούμε βλήματοκεντρικά, με έξυπνα όπλα, με περιφερόμενα πυρομαχικά, να δημιουργήσουμε τέτοιο κορεσμό σε αυτές τις μεγάλες και ακριβές τουρκικές μονάδες, με το πολιτικό όφελος το οποίο θα έχουμε σε ψυχολογικό επίπεδο κιόλας να είναι πολύ μεγαλύτερο από το τακτικό και το επιχειρησιακό. Αυτά λοιπόν μπορούν να συμβούν. Άρα λοιπόν πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, διότι δυστυχώς με τις κινήσεις της Τουρκίας δημιουργείται παράθυρο τροτότητας εναντίον ημών στο τέλος δεκαετίας. Μάλιστα. Κύριε Καραβίδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση και τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.